σου, ρε Δημητρίου. Εύχομαι να παίρνει από πλάι και στο Μπογδάνος, έτσι. Να μην μου θυμώνει. Αστειεύεσαι. Ηρωίδα, ηρωίδα. Αστειεύεσαι. Αυτό συγχαρητήρια. Το προσυπογράφω. Πού καθόμαστε, εδώ. Εδώ κάτσε. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια εκ των προτέρων. Και Σαββατοκύριακο, πρώτη φορά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη ζωή Δημητρίου και τον Κώστα Μπουρούση. Είναι παιδιά σου, τα μεγάλωσες στα γόνατα. Εντάξει, σου. Παιδιά μου δεν είναι, αλλά όταν ήμουν διευθυντής προγράμματος στον Θέμα FM, ήταν μια εκπομπή την οποία προσωπικά την είχα πιστέψει πάρα πολύ. Και προφανώς φαίνεται ότι όχι απλά προχωράει, αλλά αρέσει κιόλας και βρίσκει και τον τηλεοπτικό της δρόμο, τουλάχιστον σε επίπεδο συντελεστών. Θα τους έχω σε λίγο, αν θέλεις, θα τους φέρω εδώ να πούνε το επόμενο θέμα, να είσαι και εσύ εδώ. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, τι ερωτεύτηκες σε αυτόν τον ανατρεπτικό άντρα? Πολλά. Τι, εσύ πήγες ως μαθητευόμενη, ναι, στην εκπομπή του? Ναι. Δηλαδή πήγες, είχες τελειώσει δημοσιογραφία κάποια σχολή και ήταν στις επιλογές να επιλέξεις από το Sky, είχαμε κάποιες επιλογές και λέω θα πάω στον Μπογδάνο, θα περάσω καλά, θα γελάσω. Σε σχέση με τις άλλες εκπομπές που υπήρχαν, θεώρησα ότι είναι πιο χαλαρός, θα μάθω όλα. Και, και πώς άρχισες να τον ερωτεύεσαι? Νομίζω ήταν από την πρώτη στιγμή, δεν ήταν... δηλαδή συγγνώμη. Πιστεύω να με παρεξηγεί. Τι, όχι, πες το. Ειλικρινά τώρα. Έλα, δηλαδή με το που πας στην εκπομπή. Ναι, και γνωριστήκαμε. Και γνωρίζεσαι, τον κοιτάς στα μάτια. Δεν ήταν έτσι πρισμένο το μάτι τώρα. Όχι. Δεν είχε τα ράματα τώρα που έχει, έχει σήμερα. Πέσει. Γιατί έχει πέσει και έχει χτυπήσει. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τον κοιτάς στα μάτια και λες. Τέλος, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και 4 χρόνια μετά είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί. Εσύ έκανες την πρώτη κίνηση ή εκείνος? Εσύ, αλλά. Τον πρώτο μήνα μιλάγαμε στον πληθυντικό, δεν υπήρχε κάτι, φαινόταν, αλλά λόγω του ότι ήμασταν σε επαγγελματικό χώρο και οι δύο τηρούσαμε τα βασικά. Και πώς από τον κύριε Μπογδάνε περάσαμε στον Ενικό και στο παρασύνθημα? Βγήκαμε ένα Σάββατο βράδυ. Νομίζω ότι κατά πρώτον ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει χημεία. Ναι. Ανάμεσα σε ανθρώπους το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι η χημεία. Οπότε ναι, προσυπογράφω απόλυτα αυτό που λέει η Ελένη. Είχαμε χημεία από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως. Μην όταν... συνεχίσεις. Πες μου τι σκέφτηκες όταν την είδες. Ότι πρέπει να φύγει από το Sky. Ναι, ούτως ώστε να μπορώ να τις προτείνω να βγούμε. Με τρόμαξες. Όχι. Ναι, όχι ότι έφταιγε το κανάλι. Προς Θεού, μην ότι παρεξηγηθούμε. Να... σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Ότι. Επειδή είχατε αυτή την επαγγελματική σχέση, ναι, και επειδή ήταν ένα το... κορίτσι μαθητευόμενο. Δεν είναι ότι κάτι το οποίο θα μου άρεσε. Δηλαδή, αισθανόσαν λίγο περίεργα. Ακριβώς. Έχω μία υποχρέωση απέναντι και στο κανάλι, αλλά υποθέτω και στην σχολή από όπου ήρθε μαθητευόμενη. Λοιπόν, να είμαι απέναντί της απόλυτα σωστός ως επαγγελματίας και τυπικός. Άρα, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι μου αρέσει, το πρώτο πράγμα το οποίο λέω είναι μακάρι να φύγει από το Sky. Ούτως ώστε να μπορώ να τις πω να βγούμε. Δεν έφυγε όμως. Έφυγα. Έφυγε για να τις πεις να βγείτε. Αυτό όχι. Θα το απαντήσει η Ελένη. Συγνώμη, νομίζω πως όχι όμως. Όχι, δεν έφυγε γι' αυτό. Πώς έφυγες? Δηλαδή, δεν μου άρεσε. Όχι ο Sky, δεν μου άρεσε αυτός ο χώρος. Να είμαι... Δηλαδή. Δεν ήταν κάτι το οποίο με γέμιζε, οι κάμερες, όλο αυτό. Δεν μου άρεσε. Οπότε του είπα την πρώτη στιγμή ότι ξέρεις, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου να μένω εδώ. Όχι απαραίτητο στο Sky, να πάω και σε ένα άλλο κανάλι. Ναι. Δεν μου άρεσε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και της είπα πάμε να πούμε ένα ποτό. Εδώ τι δεν... έχει ο χώρος και δεν σου άρεσε, για πες. Δεν είναι κάτι... Εσύ είπε παιδί μου ξεκίνησες με όνειρα, νέο κορίτσι. Ναι. Πήγες στη σχολή, σπούδασες δημοσιογραφία, πάλεψες να έρθεις σε ένα κανάλι, να μάθεις τη δουλειά. Ναι, έτσι. Μου αρέσει και τι, το μίσο. Μόλις πάτησες το πόδι σου εδώ στο κανάλι και έμεινες λίγο και είδες εδώ πέρα τι γίνεται, είπες δεν θέλω. Τι είναι αυτό που είδες και είπες, άστο καλύτερα. Δεν μου αρέσει να είμαι μπροστά από τις κάμερες. Μου αρέσει το πίσω. Γι' αυτό και έχουμε κάνει μαζί και ένα site, το οποίο σε αυτό δουλεύω όλη την ημέρα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει μπροστά, ούτε με το μικρόφωνο. Δεν μου αρέσει, δηλαδή... Η Ελένη, αν μου επιτρέπεις, παραμένει στη δημοσιογραφία και μάλιστα την υπηρετεί ίσως και πιο ενημερωτικά από όσο θα την υπηρετούσε σε περίπτωση που έμενε σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον. Όταν και εγώ έφυγα από το Sky, τότε η Ελένη εργαζόταν στο marketnews.gr, έκανε ροή,
αποφάσισα ότι θέλω να έχω ένα δικό μου ενημερωτικό όχημα, στο οποίο να μην μπορεί κανένας να μου λέει τι θα κάνω, τι θα γράφω, να με κόβει, να με ορμηνεύει, να. Και ξεκινήσαμε μαζί το meaculpa.gr. Η Ελένη ξεκίνησε ως υπεύθυνη ροής, δηλαδή να διαχειρίζεται τις βάρδιες της ροής, και αυτή τη στιγμή είναι general manager και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα το site θα περιέλθει κιόλας στην Ελένη, διότι εγώ με τις βουλευτικές μου προτεραιότητες δεν θέλω να το κλείσω, αλλά θέλω και να το εμπιστευτώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρει τι κάνει και με τον οποίο να έχω μια συνεννόηση, και δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο από την Ελένη. Να σε ρωτήσω κάτι. Βγαίνετε μαζί λοιπόν, έτσι. Πες μου πότε τις έκανες πρώτα σιγά μου. Βγαίνατε καιρό. Τρία χρόνια μετά. Βγαίνατε αρκετά χρόνια μαζί. Συνέβη κάτι το ενδιαφέρον, ότι συγκατοικήσαμε χωρίς να είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε ή κάτι το οποίο το συναποφασίσαμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, βγαίνουμε Σάββατο, επιστρέφει η Ελένη στο σπίτι της, Κυριακή την παίρνω τηλέφωνο. Τι σου είπα? Να έρθω να φάμε. Να μου μαγειρέψει να φάμε. Μπράβο. Ήρθε να φάμε. Τι μαγείρεψες? Έμεινε την Κυριακή. Εσύ μαγείρεψες. Ναι. Έμεινε μαγειρεύει. Πολύ καλά. Τι μαγειρεύει? Έμεινε τη Δευτέρα. Έμεινε την Τρίτη. Μαγειρεύει τα πάντα. Έμεινε την Τετάρτη. Έμεινε την Πέμπτη. Παρασκευή ξαναπήγε στο σπίτι. Ήταν καλό το φαγητό, Μάρτιο. Ήταν. Μαγεύει πάρα πολύ ωραία. Ξαναήρθε το Σάββατο. Ξαναήμουν την Κυριακή. Άλλη μια εβδομάδα. Μετά από ένα-δύο μήνες, συνειδητοποιήσαμε ότι ουσιαστικά μένουμε μαζί. Αυτό το πράγμα εξακολούθησε και μετά από περίπου 2-2,5 χρόνια ήμουν βέβαιος ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θέλω να περάσω τον βίο μου. Αυτά. Πρώτη αίσθηση. Τώρα, γιατί είμαι και λίγο ψυχολόγο μετά από τόσα χρόνια, έχω καθίσει τόσους στον καναπέ μου. Καταλαβαίνεις, έτσι, πρώτη αίσθηση. Λοιπόν, με κοιτάνε, ξέρεις, με αγωνία. Αλληλοσυμπληρώνεστε. Τι εννοώ. Ναι. Εσύ είσαι του μπροστά. Είσαι. Δηλαδή, εσύ είσαι και λίγο σώμαν, είσαι και να βγεις, είσαι της τηλεόρασης. Είσαι. Εκείνη της αρέσει να είναι λίγο πιο σιωπηλή εντός εισαγωγικών. Δηλαδή της αρέσει να περπατάει στο πλευρό σου και καμιά φορά σου και ένα βηματάκι πίσω. Έχεις πτυχίο ψυχολογίας. Και αυτό. Έχεις πτυχίο ψυχολογίας. Έχω πέσει μέσα. Ναι, ακριβώς. Κοίτα, ότι πιστεύω ότι όλα τα ζευγάρια πρέπει, αν θέλουν να έχουν προοπτική, να αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή δεν γίνεται να... Λένε στην Κρήτη, μου το έχει πει η φίλη μου η Ελένη Γονδουλάκη, λέει, δύο διαβόλοι στο ίδιο σκηνή δεν χορεύουν. Αυτό αν το εφαρμόσεις και στις ανθρώπινες προσωπικές σχέσεις, θα δεις ότι έχει νόημα. Mm. Πρέπει να υπάρχει μια αλληλοσυμπλήρωση. Και επίσης, στη δική μου περίπτωση, είναι σαφές ότι χρειάζομαι έναν άνθρωπο ο οποίος και να με γιώνει και να με βοηθάει να οργανώνομαι και πολλές φορές να μου έτσι κάνει ένα τέτοιο, ναι, ούτως ώστε να δίνω έμφαση εκεί που πρέπει. Να σου πω και κάτι άλλο, πρέπει να σε ηρεμεί κιόλας, καταλαβαίνω. Είναι πολύ cool. Ναι, είμαι. Πάρα πολύ cool. Εδώ είναι λίγο η κότα έκανε τ' αυγό. Ή τα αυγό την κότα. Δηλαδή, επειδή είμαι με την Ελένη, έχω βρει μια καλύτερη ηρεμία. Ή για να είμαι με την Ελένη, έπρεπε να βρω μια καλύτερη ηρεμία. Τι από τα δύο είναι? Νομίζω ότι είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ούτε πιστεύω ότι θα είχα κρατήσει την Ελένη εάν ήμουν σε εν εξάλλου καταστάση. Αλλά και η Ελένη τροφοδοτεί αυτή την υπέροχη ηρεμία. Ναι, διότι όταν ήρθατε στο στούντιο, ενώ όλοι έχουν ένα άγχος, μια υπερένταση, κάτι όλοι πάνε να βγουν στην τηλεόραση. Τη βλέπω βούδας η Ελένη. Κάθεται σε... Δεν καταλαβαίνω. Κανονικά είναι ο Παραμαχάνσα Γιογκανάντα του Κοκκιναρά. Τη βλέπω ψύχρεμη, ήρεμη. Ξέρεις, δεν έχει αυτό. Ενώ εσύ είσαι υπερκινητικός, είσαι... Αυτό το πράγμα με την Ελένη είναι μαγικό. Ότι συμβαίνουν κατακλυσμιαία φαινόμενα. Βούδας η Ελένη. Δεν σημαίνει ότι δεν την επηρεάζουν, ότι
δεν έχει συναισθηματική αντίδραση απέναντί τους, ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, ότι είναι ανέστη. Καμία σχέση. Έχει αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω πώς, γιατί, τι και έχει συμβεί για να έχει αναπτύξει αυτό το χαρακτηριστικό. Έχει αυτό τώρα, παιδί μου, την ψυχραιμία και την ηρεμία. Έχετε τσακωθεί ποτέ? Σαν όλα τα ζευγάρια τσακωνόμαστε. Υπάρχει ζευγάρι που δεν έχει τσακωθεί? Νομίζω δεν είναι και υγιές να μην τσακώνεσαι. Δεν μου κάνεις για να τσακώνεις εδώ μεταξύ, δεν ξέρω γιατί. Δεν μου αρέσουν οι τσακωμοί, προσπαθώ να τις αποφεύγω, αλλά θα τσακωθούμε, ναι, εννοείται. Εσύ πρέπει να είσαι αρκετά αδέξαπτος καυγατζής γενικότερα. Όχι, καθόλου. Δεν είσαι? Καθόλου. Αυτή την εντύπωση μου δίνεις στην τηλεόραση, δηλαδή επειδή η άποψή σου είναι πολύ έτσι παγιωμένη και ξεκάθαρη και straight. Τα πιστεύω με πάθος και με στένος. Ναι, ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι τσακώνονται συνήθως. Για τα πράγματα για τα οποία πιστεύω, δεν φοβάμαι να αντιπαρατεθώ. Για αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, ωφέλιμο ή τέλος πάντων, αδερφέ, αληθινό. Δεν μπορεί να βλέπω ότι το τραπεζάκι που έχεις δίπλα σου είναι στρογγυλό, ναι, και να έρχεται οποιοδήποτε από πάνω μου, είτε πιο παλιά στη δημοσιογραφική ιεραρχία, είτε στον πολιτικό κόσμο και μου λέει το τραπεζάκι είναι τετράγωνο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους. Αυτό το τραπεζάκι το βλέπεις στρογγυλό τώρα? Δεν είναι. Εγώ τετράγωνο το βλέπω. Πάμε να δούμε ένα βίντεο.